ATM της Εθνικής Τράπεζας ανατείναξαν άγνωστοι δράστες στα ξημερώματα Παρασκευής προς Σαββάτου στην περιοχή των Αλικών Βόλου. Οι δράστες τοποθέτησαν περίπου 4 στα ξημερώματα εκρηκτικό μηχανισμό, όταν διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν τα χρήματα που υπήρχαν μέσα στο ATM ώστε να τα ανατινάξουν και να τα πάρουν. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και στην πρόσεψη του καταστήματος που βρίσκονταν το ATM. Καταστράφηκε ολοσχερώς και το ATM. Την υπόθεση πάντως διερευνάει η αστυνομία και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η ελληνική αστυνομία, όπως γίνεται γνωστό, ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την ταυτοποίηση των δραστών και αναμένεται το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, να έρθουν σημαντικές εξελίξεις επί του θέματος. Η λία των δραστών, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζεται περίπου στις 10 με 15.000 ευρώ. Οι τρεις δράστες πάντως έφτασαν στο ATM με ένα μαύρο γιοταχή. Ο ιδιοκτήτης πάντως του καταστήματος με τα χρώματα, όπου έγινε η έκρηξη του ATM, τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα και έδωσε όλο το χρονικό της απίστευτης επίθεσης και έκρηξης. 4 και 20, ήχησαν οι σιρήνες εδώ του συναγερμού και αυτά. Δέχτηκα στο τηλέφωνό μου τα τηλέφωνα από το συναγερμό, τα τηλέφωνα από τις ασφάλειες εθνικής γενικά, ότι παραβιάστηκε το κατάστημα και παραβιάζεται το ATM. Ο χρόνος που έγινε όλη αυτή η διαδικασία της ληστείας ήταν γύρω στα 6 λεπτά περίπου. Μπήκανε μέσα σε αυτό από αυτό το τζάμι με το αυτοκίνητο, βάζοντας όπισθεν να σπάσουν το τζάμι. Μπήκανε στο χώρο μέσα, προσπάθησαν με τροχούς, από ό,τι είδαμε τις κάμερες, με τροχούς να κόψουν το ATM από πίσω. Δεν ξέρω, δεν τους βγήκε, δεν τους βόλεψε. Και μετά ήταν η λύση τους, βάλανε δυναμίτη μπροστά από το ATM. Ο θόρυβος ήταν κουφαντικός, σηκώθηκαν όλοι. Πάλι καλά δεν είχαν τραυματίσει, δεν περνούσε κανένας από εδώ πέρα εκείνη την ώρα. Ούτε κάποιος γείτονας ήταν έξω. Ήταν δυνατό το μπαμ. Το κατάστημα της ζημιάς που είχα ήταν οι πουσανίδες που έχω μέσα, κάποια στάντ τα οποία στραβώσανε με το αυτοκίνητο που μπήκανε μέσα, με την έκρηξη, δύο μεγάλα τζάμια στο χώρο που έγιναν με το ουστικό κύμα. Τώρα κοιτάω, ακόμα καθαρίζω, δεν έχω μπει ακόμα στάξη. Το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να βάλω την ίδια μέρα του Σαββάτου να βρω κάποιον να μου περάσει ένα τζάμι εδώ πέρα. Το άκουσα γίνει γύρω στα 10 με 15 χιλιάρικα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν τους βγήκε, γιατί είδα ότι άνοιξε το ATM σαν κονσέρβα από πάνω. Ενώ μάλλον περιμένα να κάνει μια εκτίμηση από πίσω η πόρτα, μάλλον δεν τους βγήκε.